Με ένα χρυσό μετάλλιο στις αποσκευές του επέστρεψε από το Διεθνές Μίτινγκ Στίβου Ατόμων με Αναπηρία που έγινε στο Ντουμπάι ο Λασιθιώτης Γιώργος Κωστάκης, καθώς κατέλαβε την πρώτη θέση στο μήκος με άλμα στα 6,68, ξεκινώντας έτσι δυναμικά το 2016 και δείχνοντας σε πολύ καλή αγωνιστική κατάσταση λίγους μήνες πριν τους Παραολυμπιακούς Αγώνες του Ρίο. Ο αθλητής του Λάτιου, ωστόσο, κρατάει χαμηλούς τόνους, καθώς έχει θέσει υψηλά τον πύχη τη φετινή χρονιά, στοχεύοντας σε μεγαλύτερες επιδόσεις. Ο απολογισμός ψηλομέτριος. Εντάξει, ήταν ο πρώτος αγώνας για φέτος. Είμαστε ακόμα στη μέση της προετοιμασίας. Έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας. Ευτυχώς όλα πήγαν καλά, δεν βγάλαμε τραυματισμό. Ήταν καλές συνθήκες εκεί. Ωραίο meeting, είχε αρκετούς αθλητές. Έκανα μια επίδοση κοντά στο ατομικό μου ρεκόρ. Έκανα 6 μέτρα και 68 εκατοστά και το ατομικό μου είναι 6 μέτρα και 70. Καλή αρχή. Συνεχίζουμε την προπόνηση, την προσπάθεια μέχρι το Ρίο. Η επόμενη αγωνιστική πρόκληση ποια είναι? Η επόμενη αγωνιστική πρόκληση είναι ένα meeting στη Θεσσαλονίκη στις αρχές του Ιουνίου και μετά έχουμε πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα στην Ιταλία, στον Κροσέτο. Έχουμε 2 μήνες μπροστά μας, 2,5 προετοιμασία. Ελπίζουμε να μας έχει ο Θεός καλά, υγιείς, χωρίς τραυματισμούς και θα δώσουμε τον καλύτερο μας σε αυτό και μετά ο μεγάλος στόχος στο Ρίο. Το Ρίο είναι ένα όνειρο ζωής εδώ και πολλά χρόνια. Ελπίζω να είμαι καλά και να δώσω τον καλύτερο με αυτό.